αποφάσει. Σε επόμενη. Δεν πρέπει να ξέρω να πάρω μία απάντηση. Σε ένα λεπτό επιγραμματικά σα λέω. Οι γονείς του 8ου Αιγουδίου, συγγνώμη κύριε Πάκο. Γιατί δεν το βιώσατε εσείς. Να το πω ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε κάτι άλλο. Αυτό δεν μας αφορά. Ότι το κομμάτι που φιλοξενεί το 7ο είναι ακατάλληλο και μεταφέρθηκαν τα παιδιά στο η μεριά του πρώην πρώην. Κατάλληλο, ποιος το λέει. Ποιος το λέει. Ποιος το λέει. Το είπε, ποιος το είπε. Μου είπαν ότι το είπε. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ. Το φάκελο, με ενημέρωσαν 12.000 μεσημέρι. Το δίκαιο πάει και εμένα που είπα. Απλά ενημερώνω και εσά. Μπορεί να ήταν ακατάλληλο, όπως και τώρα, ας πούμε, η έννοια που θα πει μέσα, πως είναι ακατάλληλο. Αλλά με την κατάλληλη παρέμβαση. Το διάβασα στο Σαββαδάκι, το ένα από το Λαϊκό Σχολικό Κτηρίο, το είπε το κτίριο, είναι κατάλληλο. Τι μου λέτε. Αυτό το διαβάσαμε. Δηλαδή, επειδή δεν είναι διαδικασία αυτή, είναι 2,5 ώρα, είναι 2,5 ώρα, είναι εδώ οι γονείς, οι εργαζόμενοι σε μία ώρα ασχολούν. Σε παρακαλώ όμως, ας τη διαδικασία να προχωρήσει. Είναι γονείς από σύλλογο γονέων. Και επειδή ενημερώθηκα στις 12 το μεσημέρι, δεν είχα χρόνο να ψάξω για αυτή την απόφαση. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ. Αυτό δεν είναι να μιλήσω, βρε παιδιά, δύο λεπτά. Δεν εκτίθομαι, άκουσε κοντούλα μου. Εγώ ό,τι έχω να πω, το λέω face to face. Δεν εκτίθομαι, ερωτήσεις κάνω. Μου είπαν οι γονείς. Υπάρχει απόφαση και σας διάβασα και την καταγγελία που έκανα στον εισαγγελέα, αριθμός πρωτοκόλλου 408, για την ανάκληση της λειτουργίας νηπιαγωγείου σε αυτό το χώρο. Και με απόφαση του νομάρχη μου είπανε, δυστυχώς δεν είναι πια στο σύλλογο, θα σας δώσω τα ονόματα μετά να απευθυνθείτε σε αυτές τις κυρίες. Μου είπαν ότι με απόφαση του νομάρχη έγινε ανάκληση της λειτουργίας του. Μου είπαν οι γονείς, υπάρχει στο επαρχείο. Λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω να το βρω. Απόφαση του νομάρχη ότι έγινε ανάκληση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όπως επίσης την ίδια απόφαση, μεταφορά των παιδιών από το συγκρότημα του 7ου στο πρώην πρώτο για λόγους ασφαλείας. Μεταστέγαση του σχολείου για επισκευή. Για επισκευή. Μεταστέγαση για κάποιο χρονικό διάστημα. Και όχι ακατάλληλο. Αυτή ήταν η απάντηση. Αυτό δεν είναι αλλαγή από το έργο. Σα ρωτάω. Σα ρωτάω τώρα. Αφορά μικρά παιδιά, δεν είναι. Τι προτείνει, τι προτείνει, Μαριέτα μου. Ωραία, το είπε εγώ. Τι προτείνει τώρα να κάνει. Θεωρείτε η μεριά του 7ου ασφαλής να μπουν τα παιδιά αύριο μέσα. Αυτή την εκεί θέλω να καταλήξω. Και μήπως πρέπει να ψάξουμε, εγώ θα πάω στο επαρχείο, στο πρώτο επαρχείο. Να υπάρξει, να δω αν υπάρχει όντως αυτό το χαρτί. Θα μας αμπάξει με απόφαση του. Είσαι στην Γάλη, είπα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Θέλω να σου πω, άμα γίνει σεισμός δεν θα πέσει το κτίριο, όχι δεν στο λέω. Αλλά προς όλοι αυτό μπορεί να βρεθεί μια λύση. Όμως θεωρώ και εγώ σαν μηχανικός ότι πρέπει να γίνει συνολική παρέμβαση στο κτίριο και πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε όλοι. Τι αυτό, τώρα δεν ξέρω τι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν λέμε ότι αύριο δεν θα πέσει άλλο. Μπορείτε να μας διαβάσετε το έγγραφο του ΟΣ και αναφέρετε το σχολείο. Υπάρχει. Να το πεδώσουμε.
λειτουργεί το κομμάτι του 7ου, ναι, υπάρχουν. Δημιουργήθηκε κάποιο θόρυβος και μπορεί να ανησυχήσει τους γονείς. Να πω λοιπόν εγώ όσον αφορά το κομμάτι αυτό του 8ου νηπιαγωγείου, να σας πω, επειδή δημιουργήθηκε θόρυβος και αυτό και μέσα από τα μέσα θα υποθεί και θα ακουστεί. Ο Σύλλογος Γονέων, ο άτυπος Σύλλογος Γονέων του 8ου νηπιαγωγείου, προσέφηκε στον εισαγγελέα θεωρώντας ότι η υγιεινή και ο χώρος είναι ακατάλληλος, όχι ο χώρος που στεγάζουν, ότι είναι ακατάλληλος να στεγάζουν τα παιδιά τους. Έρχεται λοιπόν ο επόπτης δημόσιας υγείας ο κύριος Μαντζούκης. Ένα λεπτό. Έρχεται λοιπόν, εξετάζει, κάνει μια έφεση. Ο εισαγγελέας καλεί και τον κύριο Κυρίτση, κάλεσε και εμένα, κάλεσε και όλους τους φορείς, άρα και εγώ έχω φάκελο και ο κύριος Κυρίτση έχει φάκελο και η κυρία Ειρήνη έχει φάκελο. Μας κάλεσε ως μάρτυρες για να εκθέσουν για την κατάσταση τη συμβαίνει εκεί. Αυτό έγινε και σταμάτησε η εισαγγελία μέχρι εκεί. Εγώ κατέθεσα 3,5 ώρες συγκεκριμένα, όχι ως κατηγορούμενη, ως μάρτυρες για όλες τις ενέργειές του. Εγώ θα σας πω γιατί. Ο δε νομάρχης δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αναστολή σε ένα σχολείο, εάν δεν πάει από την υπηρεσία. Εγώ λοιπόν, κυρία Μαριέτα, αφού θέλετε να το ξέρετε, την επόμενη χρονιά που ξενέχισα να είμαι προϊσταμένη, βλέποντας τον πόνο των γονιών και το δικό μου και τη δική μου φθορά, είπα ότι όχι, δεν θα λειτουργήσει το 8ο νηπιαγωγείο φέτος και πάει σε αναστολή. Κανένας νομάρχης δεν έβαλε σε αναστολή το 8ο νηπιαγωγείο. Το έβαλε η υπηρεσία σε αναστολή, καθησυχάζοντας τους γονείς και τον εαυτό μου, κυρία Μαριέτα. Τη φθορά την προσωπική μου, γιατί και εγώ θα το καταλαβαίνω. Το ένα από αυτό. Το δεύτερο, λοιπόν, ο κύριος νομάρχης έδωσε ένα έγγραφο στην διευθύντρια. Για το 7ο, εγώ. Αφού έκανε μία παρέμβαση, ο νομάρχης και λέει να συστεγαστούν τα δύο σχολεία, πρώτο και 7ο μαζί. Και μετά οι δύο σύλλογοι. Δεν καρποφόρησε αυτή η τέτοια, δεν ευοδόθηκε αυτή η πρόταση. Για, επειδή δημιουργήθηκε και δεν ήξεραν πού να πάνε, αυτή είναι η πολιτική απόφαση. Κάνει κάτι που για μένα ως δασκάλα μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω. Ήταν η πολιτική απόφαση και λέει να φύγει από το κτίριο και να πάει στο άλλο για επισκευή του άλλου κτιρίου. Και χωρίς να μιλάει, αυτό το έγραφε και από κι εγώ. Το έχει. Υπάρχει παιδί, το έχω το έγγραφο αυτό. Αλλά δεν μιλάει για επικινδυνότητα και όποιο έγγραφο και όποια ενέργεια υπάρχει. Ναι, δεν έγινε στον εισαγγελέα. Ναι, απλώς. Γι' αυτό σας τα ρωτώ, υπάρχει. Μην δημιουργείται όμως θόρυβος και πανικοβάλλονται οι γονείς. Γι' αυτό το έγγραφο σας τα ρωτάω τόση ώρα. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Και δεν μου απαντάτε. Συγγνώμη, όχι, δεν υπάρχει έγγραφο για αναστολή. Από την αρχή το Ο κύριος Μαχαιρίδης και επιβεβαίωσε ενώπιον των γονιών, επειδή επικαλέστηκαν ονόματα και γονιών, ότι το κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας, γιατί και σαν ιδιότητα είναι μηχανικός. Και δεν έχω κανένα τέτοιο ιδιότητα. Και τις συναντήσεις προφανώς παρερμηνεύτηκαν. Ναι, και επειδή πάρθηκε και απόφαση για τη μεταφορά, δεν αντιλέγω τι λέγω. Ότι επικαλέστηκε μπροστά μα είναι γραμμένο στον τοπικό τύπο, το οποίο κρατώ. Αυτό δεν ήταν το σπαθμό. Πρόταση τώρα, ψηφίζουμε. Διαβάστε την πρόταση. Αυτά που είπε ο προηγούμενος. Άλλη μια φορά. Αυτά που είπαμε. Συμφωνείτε όλοι. Συγγνώμη. Ακούμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και λέτε τα δικά σας. Και εμείς, αν συμφωνήσουμε μαζί σας, λέμε προς τι πεντεμένες αυτά. Αν θέλουν να πούνε κάτι... Ας τα ξαναπεί, λοιπόν. Ναι, να τα ακούσουμε. Είναι πρόταση της Σχολικής Επιτροπής προς το Δήμο. Προς το Δήμο. Και μέσα από την συζήτηση που έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να μπει ακόμα ένα στοιχείο που να λέει το εξής.
το θέμα του 7ου Δημοτικού Σχολείου να πει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο και υπερεπίγον. Ένα. Δύο. Απαραίτητες παρεμβάσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις άμεσα. Τα λέω πολύ κωδικά, έτσι. Δύο. Ένταξη του έργου στα εκτελεστέα έργα με τον απαραίτητο. Με τις απαραίτητες διαδικασίες. Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη να πω κάτι. Τις απαραίτητες παρεμβάσεις να τις κάνουμε μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Μεσοπρόθεσμα λοιπόν τις πούμε. Ένα. Ζητάμε αυτό. Τι ζητάτε, τι ζητάτε. Το ένα, το πρώτο που είναι άμεσο, είναι όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις που έχει να κάνει κυρίως. Αυτά είναι η έκθεση τεχνικών υπηρεσιών. Ναι. Τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται, ναι. Δηλαδή οι τεχνικές υπηρεσίες είναι στο κτίριο. Άρα, οι τεχνικές υπηρεσίες για παράδειγμα θα δουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην οροφή, ναι. Όπου πρέπει να, όχι το κομμάτι του ενός τετραγωνικού να πέσει όλο το ταβάνι. Σε πληροφορώ ότι τώρα αυτή τη στιγμή. Όλο το ταβάνι. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε σέντες, δεν μπορούμε να κάνουμε δεδομένες παρεμβάσεις. Γιατί αν αρχίσουμε και χτυπάμε. Όλες οι απαραίτητες και άμεσες παρεμβάσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με την εκτίμηση των τεχνικών υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σωστό, παρακάτω. Λοιπόν, τρία. Ένταξη του έργου στα εκτελεστέα έργα με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Τέσσερα. Απαραίτητες μελέτες. Πέντε. Ριζική παρέμβαση με δημοτικό τρόπο όπως το περιγράψαμε πριν. Χρονοδιάγραμμα αυτών των παρεμβάσεων, το ριζοσπαστικό εννοώ, δύο χρόνια. Μέσα δηλαδή σε δύο καλοκαίρια να παραδοθεί το κτίριο καινούριο στα παιδιά και στην τοπική κοινωνία. Συμφωνείτε. Απόλυτα. Και για χρήση του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Εξ ολοκλήρου, έτσι. Σύμφωνα με αυτό που το έργο περιτελεί αυτή τη στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες. Είναι μέσα τεχνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρουμε τι θα τους προκύψει. Αυτό γράφει. Μέσα σε παρεμβάσεις, λέμε αυτό που γίνεται τώρα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μην ρίξουμε τον παλάκι στις τεχνικές υπηρεσίες, το έχω βιώσει, γιατί αυτό είναι πολιτική απόφαση. Και μετά εγώ την περασμένη φορά κυνηγούσα τις τεχνικές υπηρεσίες, χωρίς να ευθύνονται και εξ ολοκλήρου οι άνθρωποι, αφού είναι πολιτική απόφαση ότι πρέπει να κάνουν. Άρα, στις άμεσες παρεμβάσεις θα πούμε, θα γίνει αυτό, αυτό συγκεκριμένο. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο και να δεν ξέρουμε. Για να πες παραμβάσεις από το νομοθήκη, από την εσωτερική μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν ξέρω να γίνει γι' αυτό. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κύριε Πάχο, η άμεση παράμβαση ήταν και αυτό που είχε πει ο Όσκο όταν ήρθε. Οι τεχνικές υπηρεσίες, κάνοντας χαρακτηριστικά μας το είπαν, ότι όπου βλέπουν, αυτό ήταν το πρώτο. Και το δε, και την τελευταία φορά που ήρθε. Το 2008 ήταν η τελευταία φορά. Και το Γενάρη δύο φορές ήρθε μέσα σε κάποιους μήνες. Λοιπόν, τι είπε η τεχνική υπηρεσία. Το άμεσο είναι, κρατώντας με τον τρόπο που ξέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες, να δούνε τις οροφές και όπου βλέπουν κομμάτι ότι αυτό είναι επικίνδυνο να πέσει. Όπου βλέπουν, χτυπάμε. Να το χτυπάτε. Μας είπαν, πιάστε κι εσείς άμα δεν το κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες, ένα κοντάρι. Με το ένα κοντάρι χτυπάτε και όπου δει. Οι τεχνικές υπηρεσίες να το κάνουν αυτό. Και όπου δούνε ότι είναι κούφιο. Εντάξει, δεν θα αποδείξουμε εμείς. Παιδιά, αυτό είναι το άμεσο. Μα δεν θα αποδείξουμε εμείς τις τεχνικές υπηρεσίες. Όχι, δεν κάνουμε. Αλλά άμα λέμε παιδιά άμεση. Αλλά δεν μπορούμε να το ονομάσουμε γιατί πιστεύω ότι είναι μέσα στην εργασία. Παντού για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. Και δεν θα φύγουν από εκεί. Δεν τελειώσουμε. Ολοκληρωθούμε. Είπαμε, αυτό έχει να κάνει με την ένταξη του έργου στα εκτελεστέα έργα. Το έργο πρέπει να μπει στα εκτελεστέα έργα. Κύριε Κυλική, γίνεται κατά κομμάτια. Γίνεται πρώτα η μελέτη και μετά το έργο. Πρώτα γίνεται, ολοκληρώνεται η μελέτη. Και μετά βγαίνει ο προϋπολογισμός του έργου. Και το μετά, ή το κάνει εργολατό. Άρα στα εκτελεστέα έργα τι θα πει τώρα, η μελέτη ή όλο το έργο μελέτη. Τώρα πρέπει να γίνει κατευθείαν
καταρχήν να γίνει η μελέτη, να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και μετά να μπει στα εκτελεστεία έργα. Πόσο διάστημα παίρνει να ξεκινήσει, δηλαδή, λέμε τώρα. Θέλει 5-6 μήνες, είναι μεγάλο σχεδιασμό. Πρέπει να γίνει αρχιτεκτονική μελέτη, να γίνει στατική μελέτη, να γίνει. Δηλαδή είναι ένα χρονικό. Δεν είναι. Δεν ξέρει. Αγγελική, η μελέτη θέλει 5 μήνες. Πιο γρήγορα, δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο μπορεί να έχει γίνει η μελέτη. Αν ασχοληθούν περισσότερα άτομα, μπορεί να